πως μην δεν είσαι. Και ακόμα πιο ωραίο είναι το παιδί σας. Αλλά έχει την πιπίλα και δεν καταλαβαίνω αν βγαίνει στο λιάγκα ή σε σένα. Σε κανένα, πίστεψε. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν ο κόσμος γνωρίζει πόσο χαλαρή γυναίκα είσαι. Δηλαδή, ο κόσμος πιστεύει και πόσο ωραία στην παρέα. Ότι είσαι λίγο πολύ κομιλφό, στημένη. Ενώ είναι πολύ χαλαρό τύπο η Μημητενήση. Κάνει πλάκε, είναι χαβαλέ. Να σου πω γιατί. Μιμήσεις. Θα σου πω γιατί το νομίζει. Το νομίζει γιατί. Έχουν μάθει να είναι, ας πούμε, στη τηλεόραση κάτι τύποι οι οποίοι για να είναι χαλαροί πρέπει να λένε γουστάρεις και φάρεις να γίνει αυτό. Ένα μου την έσπασε ο μαλάκας. Θέλουν να μιλάει κάποιος έτσι για να είναι χαλαρός. Κάποιος που είναι ευγενής, γιατί κομιλφό είμαι και ευγενής είμαι. Και μ' αρέσει που είμαι, το κάνω και πίτι. Είσαι και πάντα καλοντημένη, υπερποιημένη. Γιατί ο καλοντημένος δεν είναι χαλαρός. Εσύ είμαι είσαι. Χαλαρά καλοντημένη. Αλλά ξέρεις, οι πολλές γυναίκες οι οποίες είστε πολύ καλοντημένες είναι ατσαλάκοντες. Φοβούνται δηλαδή, μη φύγει το μαλλί, μη φύγει δεν το αυτό. Δεν είσαι η γυναίκα που θα μπορούσε να κάτσει μέσα σε μία βίλα με 10 κυρίες να την υπηρετούν. Όχι, όχι, να παίζουν πυρίπα. Θα αυτοκτονήσω. Για να κάνεις όλη μέρα μανικιούρ πεντικιούρ. Γιατί θα μπορούσες να ζήσεις μια τέτοια ζωή. Ναι, δεν θα μπορούσα. Δηλαδή λέω εγώ χαρακτήρα. Γιατί ξέρεις, εγώ φαίει και στη δουλειά, βάφομαι μόνη μου, χτενίζομαι μόνη μου. Γιατί δεν μπορώ, τον έχω δίπλα τον άλλον, γιατί δεν μπορώ πολλή ώρα να με φτιάχνω. Μόνη σου τα κάνεις όλα. Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω. Θέλω να πάω σε μια δουλειά ενδιαφέρουσα. Δεν μπορώ να κάθομαι δύο ώρες να μου βάζουν πούδρα. Η Μαριτίνα μας είπε ότι σου λέει τα προσωπικά της. Ναι. Για τα δικά σου προσωπικά σου ρωτάει η Μαριτίνα, θα συζητάτε. Δηλαδή σου λέει μαμά, είσαι με κάποιον τώρα, είσαι ευτυχισμένη. Καταρχήν βλέπω ότι δεν είμαι με κανένα τώρα, γιατί με βλέπει στο σπίτι και δεν βλέπει άντρα να κυκλοφορεί. Δεν σου λέει ρε παιδί μου, μαμά, είσαι μόνη σου τώρα να βρει κάποιον να είσαι ευτυχισμένη. Κοίταξε, μαζί του. Μου λέει, θέλω να ερωτευτώ. Η ίδια θέλει η μαμά τη τώρα, δεν ξέρω εγώ, να ερωτευτεί και τη λέω, αχ, και εγώ θέλω να ερωτευτώ. Εσύ όχι. Έχω λέω γιατί όχι. Όχι, δεν θέλω. Μετά, άμα τη πιάσω κουβέντα και τη πω, μα πρέπει και η μαμά να είναι ευτυχισμένη κλπ. Μου λέει, γιατί με μένα δεν είσαι ευτυχισμένη. Λέω, καλά, εσύ άμα παντρευτείς δεν θα φύγεις από το σπίτι. Όχι, θα πάω στον κάτω όροφο, θα είμαι εδώ κοντά σου. Να σου πω κάτι τώρα. Πώς γίνεται εσύ που είσαι τόσο ερωτεύσιμη γυναίκα να είσαι μόνη σου τώρα. Δεν σε κανένας δεν σε εγωιτεύει. Από τους άνδρες που φαντάζομαι σε περιτριγύρισαν και σε το ερωτεύσιμη είναι στην παθητική. Στην ενεργητική που πρέπει να ερωτευτώ αυτό εγώ. Αυτό είναι ότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν άντρες γύρω σου που σε φλερτάρουν και σου. Ναι. Πολύ. Γιατί είσαι πολύ ερωτεύσιμος άνθρωπος. Εντάξει. Αυτό δεν σε εγωιτεύει κάποιος να, ώστε να. Ή έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, δεν ερωτεύομαι εύκολα. Δεν ερωτεύεσαι εύκολα. Ερωτεύομαι δύσκολα. Βάζεις πολύ ψηλά τον πύχη. Ναι. Και δεν είναι εξής ο έρωτας. Δεν πάει με τη λογική, δεν είναι επιχείρηση. Ναι, είναι συνέστημα, σωστό. Ο έρωτας είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, εγώ θέλω να μπω εδώ μέσα και να δω έναν άντρα και να πω αχ. Τι άντρας είναι αυτός και να του μιλήσω και να είναι έξυπνος και να ερωτευτώ. Το... Δεν μπορώ να κάνω σχέση για να μην είμαι μόνη μου. Εγώ γιατί νομίζω πάω ότι. Και μόνη μου, όπου να είναι. Αυτό το άχτι άντρας είναι που λες, για σένα κρύβει πάρα πολύ φία. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να έχει μια καλή εμφάνιση ένας άνθρωπος για να είναι μαζί σου, δεν είναι και. Αλλά πρέπει να κρύβει και πάρα πολύ φία. Που εκεί δυσκολεύεται και το πράγμα. Και ταχύτητα, ναι. Εκεί δυσκολεύει το πράγμα, νομίζω. Σε μένα εκεί δυσκολεύει. Δηλαδή για να. Σε ρίξει σε εισαγωγικά ναι, ένα άνθρωπο. Δεν μπορεί να τέλειωσαν να... οι έξυπνοι. Κάποιο έξυπνο παιδί μου θα συναντήσω. Λες την Κύπρο τέλειωσαν. Τώρα. Λες την Κύπρο τώρα, βρε μιμή, κάτι να γίνει. Κοίταξε, εγώ τη μόνη πρόβλημα που μπορώ να σου κάνω είναι για το θέατρο. Για άντρα δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί. Μακάρι. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν προγραμματίζεται. Δεν φτιάχνεται. Δηλαδή, αν τη δεδομένη στιγμή εσείς οι δυο δεν είχατε βρεθεί, δεν θα είχατε το παιδί και αυτή τη σχέση. Έτσι, όλα είναι θέμα. Συγγνώμη να πω κάτι. Το ότι ήσουν με έναν άντρα ο οποίος όπως ήταν ο Τρίτσης. Μιο Χάβελ. Σωστό. Είναι δύσκολο μετά να ξανα. Μετά ας πούμε. Είναι πολύ ψηλό. Ναι, είναι. Άντρες ας πούμε που έχουν αφήσει. Κοίταξε, πιστεύω ότι η πορεία μας. Γιατί και η ζωή είναι λίγο σαν τα θεατρικά έργα. Λες τι επιλογές έχει κάνει στα έργα αυτές. Άρα αρέσουν αυτά τα πράγματα. Στη ζωή με τι τύπου άντρες ήταν. Αν μια γυναίκα ήταν με δύο άντρες όπως ήταν ο Τρίτσης και ο Χάβελ, καταλαβαίνεις ότι μάλλον την ενδιαφέρει το πνευματικό κομμάτι παρά ένας γυμναστής. Και ωραίοι άντρες όμως ήταν. Παρά συγγνώμη. Ένας γυμναστής. Τι ένας γυμναστής δεν ήταν, γιατί ο Τρίτσης ήταν άσχημος άντρας. Όχι ρε παιδί. Ήταν πολύ ωραίος άντρας. Δεν είναι μόνο ότι ήταν έξυπνος, ήταν και ωραίος άντρας. Δηλαδή όλες οι επόμενες επιλογές σου και ο Χάβελ ήταν ωραίος άντρας. Όχι, κούκλα, ναι. Εγώ πιστεύω ότι φοβίζει τους άντρες. Συγγνώμη, γιατί να σου πω κάτι, είσαι μια όμορφη γυναίκα, είσαι μια πανέξυπνη γυναίκα. Τους έξυπνους δεν τους φοβίζω. Ναι, αλλά κολώνει ο άλλος, γιατί σου λέει τα έχει και με αυτόν που είναι. Για να μην έρθει ο χαζός. Ας έρθει ας πάει σε άλλη. Ναι, σωστό. Όλες οι άλλες επιλογές σου ήταν τις ίδιες. Δηλαδή με τα ίδια κριτήρια
τις έκανες. Θα σου απαντήσω θεατρικά. Έχω παίξει το άνθος του κάκτου, έχω παίξει και το Αμαντέου. Δεν κάνουμε πάντα την ίδια επιλογή. Γιατί ξέρεις τι, όταν είμαστε. Επειδή οι ανάγκες σου ήταν διαφορετικές. Για να σοβαρευτώ, φυσικά. Και να σου πω κάτι για να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά, επειδή σκοπεύω να κάνω και ένα βιβλίο τώρα. Όχι για τη ζωή μου, με διάφορα περιστατικά. Κάνε για τη ζωή σου, βρεμή. Είναι πολύ μικρή ακόμα. Για να κάνει. Αν κάνω για τη ζωή μου, καταρχήν θα γίνει τη τρελή. Αν γράψω τα αληθινά. Γιατί να μεταγράψει. Θα χαλάσουν ζωέ των άλλων. Είναι μικρή ακόμα. Ναι, ναι. Γιατί να γίνει πανικό. Όχι. Τώρα, 20 τώρα να γράψω ένα βιβλίο, ναι. Επειδή είμαι η μόνη που έχω παίξει με όλους τους Έλληνες ηθοποιούς, από Αλίκη, Παπαμιχαήλ, Βέγκο, Αλεξανδράκη, Συνοδεινού, τα πάντα, μέχρι τους πολύ πολύ καινούργιους, όπως συνεργαστή Μαρκουλάκη και Εσία. Έχω πάρα πολύ ωραίες ιστορίες με όλους, που δεν υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο. Θα μ' άρεσε να τις γράψω και θα είναι η αλήθεια πίσω από αυτό που ξέρει το κοινό. Πώς ήταν στα αλήθεια ο Βέγκος, πώς ήταν στα αλήθεια η Αλίκη, πώς ήταν στα αλήθεια ο Αλεξανδράκης. Ξέρεις, μέσα σε αυτό περνάει και όλη η πολιτική ζωή της χώρας. Δηλαδή, εγώ πάντα ήμουν κοντά σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βέβαια οι ανάγκες αλλάζουν και όταν έχεις περάσει και κάποια δράματα, που εγώ έχω περάσει κάποια δράματα στη ζωή μου, όπως το θάνατο του Αντώνη, μετά έχεις και εποχές που η σχέση που θα κάνεις δεν θα είναι αντίστοιχη, θα είναι στην άλλη άκρη. Θα είναι λίγο της αχλαμάρας, γιατί πρέπει σαν άνθρωπος να αποφορτιστείς. Να αποφορτιστείς και να είσαι υγιής. Σας λέω την αλήθεια, πώς έχει. Δεν μ' αρέσει η σοβαροφάνεια. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε «Όχι, εγώ πάντα είμαι έτσι και πάντα είμαι με έναν τέλειο». Δεν είναι αλήθεια αυτό στη ζωή μας. Τι με κοιτάς έτσι. Τίποτα, τίποτα. τι έλα ρώτα. Εσύ. Γιατί εγώ. Για την Κύπρο δεν ξέρω να το γνωρίσω Κύπριο. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι αυτό το υπέροχο έργο που θα παίξουμε, το «Μαμά που πας», που του δώσε αυτό τον τίτλο γιατί ερωτεύεται η μάνα και όχι η κόρη, ερωτεύεται η 80 ετών και είναι που την παίζει η Ολυμπία Δουκάκης, έτσι. Ναι, πόσο χρόνο είναι η κυρία Δουκάκη. Δεν λέει. Το λέμε. Το λέει μόνη της. Είναι 80. Είναι 80. Ναι, και παίζει έτσι και είναι. Καλή τι παίζει. Έχω πει τώρα, μάλλον είναι η νέα γενιά, είναι οι 80ρηδες, γιατί βλέπω την Ολυμπία, το Βουτσά και διάφορους άλλους συμμαθητές τους, οι οποίοι οργιάζουν. ναι, παίζουν συνέχεια. Εδώ σας βλέπουμε μαζί φωτογραφία. Ναι, στη σχολή είμαστε εδώ. Είναι τρομερή. Καταρχήν σε φυσικ δεν κάνεις μοιάζει 80 από... πάντως. Ούτε από... 60 δεν την κάνεις. Ναι, 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 όντως. Βέβαια, ξέρεις, τον τρόπο ζωής η Ολυμπία είναι Αμερικάνα, δεν είναι Ελληνίδα. Είναι με τις ειδικές βιταμίνες που τις έχει βάλει ο γιατρός στο Λος Άντζελες, με τη γιόγκα, με τη γυμναστική, κάνει καθημερινά, γιόγκα. Κάθε μέρα, μόλις ξυπνάει. Και δεν σταματάει να παίζει, πάει από έργο σε έργο, γι' αυτό της δίνει πάρα πολύ ζωή. Ήθελα λοιπόν να σας πω πάνω σε αυτό για το έργο, που είναι ένα καταπληκτικό έργο, το έχει παίξει η Ολυμπία στο Broadway παλιότερα. Το ρόλο που θα κάνει και τώρα. Το έχει παίξει αγγλικά. Ναι. Και κάνει την μαμά μου, η οποία είναι Ελληναμερικάνα. Εγώ κάνω μία τύπισσα πάρα πολύ δίθεν, πάρα πολύ έχουμε στην Ελλάδα πολλές τέτοιες. Δίθεν πολύ κουλτουρέ, πολύ, μόνο ότι είναι trendy, έχει σπίτι της, πρέπει όλα να είναι minimal, μονόχρωμα, όλα έχουν μία ονομασία, πολύ chic, τα φαγητά είναι, έχει τραπέζι και είναι ασημένια φεγγάρια. Τα λεφτά από πού τα έχει. Με μία σταγόνα αίμα. Έχει γκαλερί, την καλύτερη γκαλερί στο Μανχάταν. Και έρχεται η μάνα της που είναι Ελληναμερικάνα, η οποία της λέει «Α, Λούτσο, έχεις φτιάξει σήμερα μιξίδι». Ξέρεις, βγαίνει όλη η αλήθεια από τη μάνα. Και εγώ έχω να... Έρχεται ο μεγαλύτερος ζωγράφος του κόσμου στο σπίτι, ας πούμε ο Νταλή, αν ζούσε. Και θέλω να είναι... Η μάνα είναι με πι, εμφανίζεται η Ολυμπία στην αρχή, με πι, μαλλιά άσπρα, όρθια, χάλια. Και της λέω ότι θα είναι στο τραπέζι και φοβάμαι πάρα πολύ τι τέρατα θα κάνουν στο τραπέζι. Και αυτή βγαίνει με μαύρο φόρεμα και γαρδένια χωρίς τοπί, γιατί όλα τα κάνει για να με βασανίζει. Και μόλις βλέπει τον άλλον που είναι 95 ετών. Ερωτεύεται. Και που είναι ο Νίκος Χαραλάμπους, ένας μεγάλος πρωταγωνιστής Κύπριος. Ερωτεύονται με την πρώτη ματιά. Και... Τι ωραίο. Κομμωδία είναι. Έχει... Είναι ένα κοινωνικό έργο που έχει πολύ χιούμορ. Ξέρεις που το έχει γράψει. Το έχει γράψει ένα σεναριογράφος του Hollywood που έχει κάνει όλη αυτή τη σειρά των επιτυχιών που ήταν ο Αλ Πατσίνο, το συμπέθερ για κλάματα. Μάλιστα, ναι, 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 ολόκληρη σειρά. Που είχε γέλιο, είχαν γέλιο. Είχε γέλιο πολύ. Μα και αυτό έχει πάρα πολύ γέλιο. Φαντάσου λέω την Ολυμπία, η οποία βγαίνει στην αρχή τέρας με το μαλλί το όρθιο. Και μετά καλοποιείται για να. Και μετά καλοποιείται και πέφτει σε φοβερό έρωτα και αρχίζει
και συνειδητοποιεί ο δικός μου ρόλος ότι είναι μια γυναίκα νέα ακόμα, ωραία ακόμα, που η σχέση της έχει τελείως ξεραθεί με τον άντρα, γιατί κοιτάει τη δόξα, τα λεφτά, την γκαλερί στο Μανχάταν. Και οι δύο γέροι, που ξέρουν την ουσία της ζωής, φεύγουν στη Γαλλία και ερωτεύονται. Στην Ελλάδα υπάρχει περίπτωση να το φέρετε? Στην Ελλάδα, αν το φέρουμε, δεν θα είναι φέτος. Δηλαδή, θα τελειώσουμε στην Κύπρο. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο το καλοκαίρι και η Ολυμπία κάτι άλλο. Θα πάμε στην Αμερική αρχές Οκτώβρη. Α, θα το παίξετε για Αμερική? Που είναι Υόρκη. Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα είναι και ο πρόεδρος εκεί. Το κάνουμε στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Και μετά, εάν μπορεί και η Ολυμπία. Θα το φέρετε το χρόνο Ελλάδα. Θα το φέρουμε για λίγο εδώ. Και πότε επισπάς, 4 Γενάρη? Ναι, και ξεκινάμε μέσα Φεβρουαρίου. Ωραία, θα είναι μια ωραία αλλαγή για σένα αυτή. Θα πέστε... Και το κάνει, βέβαια, μην το ξεχάσω να το πω, μια σπουδαία Ελληνίδα σκηνοθέτης, η Αθανασία Καραγιανοπούλη. Πόσες μέρες θα παίζετε την εβδομάδα εκεί? Θα παίζουμε από Πέμπτη, νομίζω. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Ωραία. Όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούν και από την Ελλάδα να έρθουν. Είναι μια ώρα πτήση να έρθει ο κόσμος και να κάθεται ένα βράδυ. Μακάρι. Και να... Γιατί θα θέλουν πολύ, και πολλοί Έλληνες να σε δουν, ναι, να πέσει μαζί και επίσης, με την. Όποιος θέλει να με γνωρίσει, αν είναι ενδιαφέρον και έξυπνος, μπορεί να έρθει στην Κύπρο. Να μην δώσουμε τηλέφωνο, να μείνουμε μόνο στο θέατρο. Ο κύριος αυτός που ψάχνουμε. Ή άμα θέλετε, μπορείτε να πάρετε στο 69-66-39-100. Αν είστε έξυπνοι και ενδιαφέρεστε. 66-39-100. Δίνουμε και ένα βραχιόλι δώρο. Θα ξαναπαντρευόσουν. Καλά, εσύ έφτασες στο γάμο. Ακόμα δεν το βρήκαμε. Γενικά, στη ζωή σου θα ξαναπαντρευόσουν ή είπες το έκανα με τον Σωτήρη, με τον οποίο έχεις μια πολύ καλή σχέση τώρα. Δεν σε απασχολεί. Ναι, έστειλε πολύ ωραίο μήνυμα ο Σωτήρης και χάρηκα. Να το πω, μου επιτρέπεις. Ναι. Έστειλε στο διάλειμμα ο Σωτήρης, μου έστειλε ένα ο Πολύζος. Πρώην σύζυγος της Μιμής, βεβαίως. Δεν υπάρχει μάνα σαν τη Μιμή, τρία θαυμαστικά. Ούτε ευγενής άνθρωπος σαν τη Σωτήρη υπάρχει. Τώρα είστε μια χαρά. Πάντα ήμασταν μια χαρά. Το μετάνιωσε που παντρευτήκατε. Γιατί κράτησε πολύ λίγο αυτός ο γάμος. Μήνες. Να σου πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι για όλων των ειδών τις σχέσεις. Και πώς την πατήσατε εσείς και δύο έξι μία άνθρωποι? Και είπατε πάμε να παντρευτούμε ενώ ήσασταν φίλοι παλιά. Γιατί ο Σωτήρης... Σας βγήκε το ερωτικό, παντρευτήκατε. Ο Σωτήρης δεν είχε ξαναπαντρευτεί, άρα δεν ήξερε τι εστί γάμος. Και ούτε και μετά το κατάλαβε, νομίζω ακριβώς. Για να λέω την αλήθεια. Ο Σωτήρης για να είναι ελεύθερος δεν κυκλοφορεί. Εγώ είχα άλλες απαιτήσεις από το γάμο, γιατί είχα προϋπάρξει παντρεμένη σχεδόν δύο φορές. Mm-hmm. Άρα, γιατί επέλεξες όμως αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί τον επέλεξα, γιατί τον εκτιμούσα, γιατί τον αγαπούσα, γιατί τον ήξερα 20 χρόνια. Δεν γίνεται πάντα ένας γάμος. Αυτό ήταν κάτι άλλο που είπα και το παρεξήγησα. Από τρελό έρωτα. Από δεν είχα ερωτευτεί. Δεν είπα δεν αγαπούσα τον Σωτήρη. Έναν άνθρωπο που τον ξέρεις 20 χρόνια. Δεν τον ερωτεύεσαι με πάθος. Η αγάπη σου, η φιλική, μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Αλλά προφανώς, όταν είσαι φίλος τόσα χρόνια, πρέπει να παραμείνεις φίλος. Τέλος. Είναι, ναι, λάθος να το προχωρήσεις. Ναι, αλλά δεν το μετάνιωσα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή της ζωής μου, ο Σωτήρης με στήριξε πάρα πολύ, γιατί ήταν η στιγμή που πέθανε ο πατέρας μου. Και αυτό θα το χρωστάω πάντα. Mm-hmm. Ήταν πλάι μου σε όλες τις δύσκολες στιγμές, τις δικές μου και της οικογένειάς μου. Και εκείνη τη στιγμή έτσι αισθάνθηκα. Δεν μετανιώνουμε, ρε παιδί μου, για αυτά που κάνουμε στη ζωή μας. Γιατί δεν μετανιώσουμε? Μια ωραία σχέση ήταν που παρέμεινε ωραία. Εγώ δεν έχω ψεύτικα πολιτισμένες σχέσεις. Ξέρεις, ίσως είναι αυτό που ο κόσμος καμιά φορά μπερδεύεται, επειδή βλέπει πολλούς ψεύτες στην τηλεόραση. Και σου λέει, βλέπω αυτή η ωραία ντυμένη, ευγενική, η οποία θα λέει διάφορα ψέματα για την προσωπική τη ζωή. Και βγαίνουν διάφοροι άλλοι άνθρωποι που κάνουν τους άνετους και τους αυτούς, οι οποίοι είναι μόνο ψέμα. Τελείως ψέμα. Και έχει πάρα πολλούς τέτοιους στη τηλεόραση. Πολλούς. Όχι, έχετε καλή σχέση. Πολύ καλή σχέση. Πάρα πολύ καλή και πάντα θα έχουμε. Δηλαδή, αλίμονο, νομίζω ότι χαρακτηρίζει το επίπεδο το δικό σου. Αν τους ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου τους πετάς ή μετά αρχίζεις και τους βρίζεις. Σωστό. Και... Τι άνθρωπο είσαι, ναι, εσύ, δηλαδή. Σωστό. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που αφορά σε μια σκηνοθεσία που έχεις κάνει, συγκεκριμένα την Άννα Καρένινα. Και παίζουν παιδιά από το κολέγιο Ντυρί, στο οποίο έχεις φοιτήσει και εσύ. Όχι. Παίζουν τα παιδιά από τη σχολή μου. Ναι, αλλά δίνεται στο κολέγιο. Και παρουσίασα την παράσταση στο κολέγιο, που είναι το σχολείο που έχω τελειώσει. Α, μάλιστα. Και τη σκηνοθέτησα. Είναι τα δικά σου παιδιά αυτά. Είναι τα δικά μου παιδιά. Και μια παράσταση την οποία έχεις παίξει και εσύ και έχεις κάνει με